Χρόνια πολλά. Να πούμε ότι το ΟΜΕΚΑ μίλησε με ενημερωμένη διπλωματική πηγή, η οποία μας είπε ότι δεν πρόκειται για το μεγάλο στρατιωτικό πακέτο των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αφορά στην αγορά και αναβάθμιση των αμερικανικών μαχητικών F-16 και το οποίο δεν έχει ακόμα εγκριθεί από το Αμερικανικό Κογκρέσο, διότι δεν έχει ακόμα καν σταλεί από το State Department. Ναι. Πρόκειται, όπως τόνισε η πηγή, για ένα διαφορετικό αίτημα που εκκρεμούσε τον τελευταίο χρόνο και στην πραγματικότητα είναι μια ανώδυνη εξέλιξη. Για να καταλάβει, το εκτιμόμενο συνολικό κόστος είναι 259 εκατομμύρια δολάρια μόνο. Ναι. Το State Department δεν έχει εκδώσει ακόμα ανακοίνωση, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες ενημέρωσε η τουρκική κυβέρνηση, η οποία και εκμεταλλεύεται ασύστολα το θέμα με τη διαρροή στο πρακτορείο Ανατολού. Μάλιστα. Αναμένουμε βέβαια μέχρι το απόγευμα το State Department να στείλει επίσημη ειδοποίηση στο Κογκρέσο για την έγκριση αυτού του πολύ μικρού πακέτου εξυγχρονισμού του στόλου των παλαιών F-16 που διαθέτει ήδη η Τουρκία. Θα πούμε ότι το πακέτο περιλαμβάνει ραντάρ και αναβαθμίσει των ηλεκτρονικών συστημάτων του επιχειρησιακού προγράμματο πτήσεων των F-16. Ναι. Ότι το State Department πίεσε αφόρητα το Κογκρέσο, προβάλλοντας ως σημαντικό γεγονός τη διπλωματία τον σεισμό, η οποία όμως δεν έχει ακόμα παράγει αποτελέσματα, αντίθετα θα έλεγα. Να πούμε επίσης ότι θα ήταν λάθος να υποθέσει κανείς ότι η έγκριση αυτού του μικρού πακέτου θα ανοίξει αυτόματα το δρόμο για το μεγάλο πακέτο. Το Κογκρέσο θέλει να δει ακόμα τι θα κάνει η Τουρκία με την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Αλλά ακόμα και μετά από αυτό, οι Αμερικανοί νομοθέτες έχουν ανησυχίες για μια σειρά από ζητήματα με την Τουρκία, από τα ανθρώπινα δικαιώματα μέχρι και τις υπερπτήσεις πάνω από το Αιγαίο.